Θα σου τυνάξω τα φυσιά, εν η τρογλυκέ
έστειλε να τους κυνηγήσει σκοτρώνεν. Δεν είσαι ρορώνα. Καπετάνιε, καπετάνιε, ζουν οι μουσικές ταξιαρχίες. Άσε με, παλικάρι μου. Εγώ πάω ταξίδι στα Κύθυρα. Να έχεις πάρει λάθος κατεύθυνση. Μήπως ξέρεις, παλικάρι μου, γοργόνα μου, τι κατεύθυνση να πάρω? Γιατί είμαι πρόσφυγας από την Ταυσκένδη και έχασα το δρόμο. Είναι μακρύς ο δρόμος και βαρύς και πολεμάω κι άλλο για να το ξανάβω. Μαραμένα τα γιούλια και βιόλια, μαραμένα και τα γιασέμια, μαραμένες και ελπίδες μου άλλες στις καρδιάς μου την αύρια. Θα με πάρετε με το αυτοκίνητο? Θα σε πάρουμε. Αυτό θα το πάρουμε μαζί μας. Αυτό το πήρα πριν από λίγο, είναι μίας χρήσεως. Κάνετε. Δεν δουλεύουμε, είμαστε καλλιτέχνες, τραγουδιστές. Πηγαίνω σε μια συγκέντρωση. Θέλετε να έρθετε να τραγουδήσετε? Πόσα λεφτά θα μας δώσετε? Μας, δεν πρέπει να μας κάνει να ξεχνάμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σαν γυναίκες.
με την επικίνδυνη διάσταση που έχει πάρει το λεγόμενο κίνημα για την απελευθέρωση των ανδρών. Δυστυχώς, φίλες μου, η πανίσχυρη αιδιοκρατία άρχισε να δέχεται σοβαρά πλήγματα από συνειδητοποιημένους αρσενικούς. Αυτοί που ο Θεός τους έφτιαξε κόβοντας ένα κομμάτι από τον κόλο μας, άρχισαν να σηκώνουν κεφάλι. Το μόνο κεφάλι που δεχόμαστε στους αρσενικούς είναι το κάτω. Η χαλαρότητα των ηθών και η ανοχή του γυναικείου φύλου έχει γίνει επικίνδυνη. Ας θυμηθούμε τις αρχαίες Σπαρτιάτισες που πέταγαν στον Κιάδο όσους αρνιώθησαν τον γλύψιμο. Θέρμανση παραχωρήσιμα στους Κηφίνες. Η αλλαγή δεν σημαίνει αλλαγή των ρόλων. Έχω και κάτι ανοξείδωτες κατσαρόλες. Γερμανικές που μαγειρεύουν με ατμό. Χωρίς νερό. Όποια συντρόφισσα ενδιαφέρεται, μπορεί στο τέλος να έρθει να με συναντήσει. Και τώρα, συντρόφισσες, η μεγάλη έκπληξη της βραδιάς. Ένα συγκρότημα με άντρες!